πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε σε μία σειρά, να συνδεθούμε. Πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής με τον καθηγητή, με τον διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε Τζανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο. Να μου πείτε πώς κυλά η διαδικασία των εμβολιασμών με τα όποια προβλήματα στο μέτωπο των εμβολιαστικών κέντρων που έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Ένα πρώτο σχόλιο. Οι εμβολιασμοί στο πλάνο που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και τα ραντεβού από την κεντρική θέση που γίνονται μέσω της πλατφόρμας και των φορέων που ασχολούνται με τα ραντεβού εξελίσσεται ομαλά. Είχαμε κάποιες υπερφορτώσεις συνεπία εμβολίων τα οποία έπρεπε να αναλωθούν άμεσα, το οποίο λύθηκε με άμεση επιστράτευση και επιτάχυνσης διαδικασίας στα εμβολιαστικά κέντρα και νομίζω ότι όλα εξελίσσονται καλά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα και αύριο λειτουργεί μόνο το εμβολιαστικό κέντρο για τους υπερήλικες, καθότι για τρεις μέρες είναι μια μικρή ανάπαυλα και από Δευτέρα ξεκινά η δεύτερη δόση των υγειονομικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εν παραλλήλω με το εμβολιαστικό κέντρο των υπερηλίκων, το οποίο έχει αναλάβει ο τομέας δημόσιας υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επικεφαλής τον κύριο Λιονί και τους καθηγητές κύριο Συμβουλάκη και κυρία Τσιλιγιάννη. Εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και οι υπερήλικες εμβολιάζονται με μεγάλη χαρά, ελάχιστες απουσίες από τα ραντεβού, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε λόγους υγείας. Εκεί θέλω να πάω, στην ανταπόκριση των πολιτών. Υπάρχει και μία μερίδα που αμφισβητεί, που απέχει, που προβληματίζεται, που δεν έχει πάρει ακόμα, κύριε Τζανάκη, τις απαντήσεις που πρέπει να έχει πάρει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των εμβολίων είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά φαίνεται ότι οι υπερήλικες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εμβολιαστούν και αυτό κάνουν. Νομίζω ότι οι ομάδες πάνω από 70-65 χρονών θα είναι και οι πιο εύκολες από εκεί και κάτω ενδεχομένως θα έχουμε κάποιες επιπλέον έτσι ενστάσεις, οι οποίες όμως σιγά σιγά καθώς προχωράει ο εμβολιασμός και δεν παρατηρείται κανένα πρόβλημα, όλες αυτές οι ενστάσεις θα λυθούν. Αναφορικά με τις μεταλλάξεις και πόσο αυτές πρέπει να μας προβληματίζουν και αν τα εμβόλια βέβαια τις καλύπτουν, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις δεν πρέπει να μας τουλάχιστον προβληματίζουν το κοινό, να μην το προβληματίζουν προς στιγμή, ειδικά στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Δεν είναι το επικρατούν στέλεχος. Θα αρχίσουν να μας απασχολούν αν τυχόν ελεγχθούν σε μεγάλη συχνότητα τα μεταλλαγμένα αυτά στελέχη και δημιουργήσουν θέμα. Η μετάλλαξη που υπάρχει είναι η ίδια η μετάλλαξη η οποία έχει ανακαλυφθεί και στην Αγγλία και πιστεύουμε ότι θα περιχαρακωθεί και δεν θα έχουμε διασπορά από αυτό το λίαν μεταδοτικό στέλεχος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ότι είναι πιο τοξικό. Ο φόβος είναι ότι επειδή είναι πολύ μεταδοτικό πρέπει να πάρουμε ακόμα σκληρότερα μέτρα ατομικά προς στιγμήν ώστε να αποφύγουμε την εξάπλωση της πολύ μεγάλης μεταδοτικότητας. Αναφορικά με την άρση των περιορισμών και στο λιανικό εμπόριο, είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο επόμενος στόχος είναι να ανοίξει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πιθανότατα να ακολουθήσει και ο κλάδος της εστίασης. Κοιτάξτε, ένας πολύ καλός σχεδιασμός, όμως για να επιτραπεί και να επιτρέψουμε στους συνανθρώπους μας και στους συμπολίτες μας, εστιάτορες και εργαζομένους στην εστίαση, να απολαύσουν και αυτοί επιτέλους τη δουλειά τους και τα οικονομικά τους, θα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα ατομικής ευθύνης, έτσι ώστε αυτό το άνοιγμα της, το μερικό άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας να μην, ας το πούμε, επιδράσει σε τέτοιο βαθμό στην επιδημία ώστε να αναγκαστούμε να τα ξανακλείσουμε. Οπότε προσοχή, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, αυτό μας λέτε. Ακριβώς. Οι άνθρωποι της εστίασης και αρκετοί άλλοι κλάδοι αυτή τη στιγμή δυσπραγούν οικονομικά. Βρίσκονται σε μια απελπιστική κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη και σε ποιο βαθμό είναι αναστρέψιμη. Πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι μας και να επιτρέψουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας να επανέλθουν στην κανονική δουλειά τους, στην κανονική ζωή τους και σε όλους εμάς, θα έλεγα, να απολαύσουμε τις υπηρεσίες τους.
Πόσοι από εμάς Σάββατα, απογεύμα, βράδια ή Κυριακές, μεσημέρια δεν θα θέλαμε να πάρουμε την οικογένειά μας να πάμε σε μια ταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο να φάμε επιτέλους και να απολαύσουμε αυτήν την πολύ ωραία συνήθεια. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να, με την ατομική μας ευθύνη και παίρνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα, να προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε επιτέλους και σε αυτό τον κλάδο να επανέλθει. Είναι κρίμα να καταστραφεί αυτός ο εξαιρετικός παραγωγικός κλάδος της κοινωνίας. Αναφορικά με τον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού, αν συνυπολογίσουμε και τα lockdown τα οποία προηγήθηκαν, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Νομίζω ότι ξεκινάμε από ένα ψηλό επιδημιολογικό φορτίο και όπως έχω πει σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αν τυχόν με τη συμπεριφορά μας επιτρέψουμε στο ελαττήριο του ιού να εκτιναχθεί, η εκτίναξη αυτή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες φορές. Και έτσι μπορεί πραγματικά να υπάρξει μεγάλο ζήτημα, ανάλογο ίσως και πιο δυναμικό του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, με απρόσμενους αριθμούς ημερήσεων κρουσμάτων, διασωληνωμένων και ημερήσεων θανάτων. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας να προσέξουν πάρα πολύ τα ατομικά μέτρα προστασίας, να πειθαρχήσουν σε ό,τι έχει υποθεί ως τώρα, δηλαδή μάσκες, απόσταση, αντισηψία των χεριών. Βεβαίως να τρέξουν να εμβολιαστούν μόλις έρθει η σειρά τους, για να βάλουμε επιτέλους αυτόν τον εχθρό στην άκρη και να απολαύσουμε μια κανονική ζωή. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας.